Ευχαριστώ πολύ. Θα βασιστώ στις ομιλίες των προηγουμένων και του κυρίου Τζίμα και φυσικά και του κυρίου Αραβαντινού που εξήγησαν ακριβώς για τα αντιπικτικά τι πρέπει να κάνουμε. Τώρα είναι ο ασθενής, ο οποίος φυσικά δεν έχει μεταλλική βαλβίδα, δεν έχει χρόνια νεφρική ανεπάρκεια που είναι οι κύριες γύρια θέση των κουμαρινικών, αλλά είναι ο συνηθισμένος ασθενής με κολπική μαρμαργή ή εντοβάθη φλεβική θρόμβωση, που συνήθως πλέον είναι σε νεότερο αντιπικτικό. Τα λέγαμε NOAC, Novel Oral Anticoagulants, αυτά τώρα έχουν πια περάσει και δεν είναι καθόλου νέα, είναι πάνω από το 2009 όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά το Πραντάξα. Μετά κρατήσανε το αρκτικό λέξο NOAC σαν non-vitamin και dependent oral anticoagulants και τώρα τείνουμε να τα λέμε DOAC, direct acting oral anticoagulants. Θυμίζω τον καράκτη της πίξεως, ότι το ριβαρόξαμπαν και το απίξαμπαν είναι από του στόματος άμεση αναστολή του παράγοντα 10α, ενώ το ταμπίκατρεν είναι άμεσος αναστολέας της θρομβίνης του παράγοντα 2. Όπως είπα προηγουμένως, οι κύριες ενδείξεις για να πάρει κανείς NOAC είναι είτε κολπική μαρμαργή, είτε η φλεβοθρόμβωση με ή χωρίς πνευμονική εμβολή. Να δούμε λίγο ότι σε σύγκριση με τα κλασικά, με τα κουμαρινικά, τα NOAC έχουν δοκιμαστεί στην κολπική μαρμαργή σε μεγάλες μελέτες, οι οποίες ήταν μελέτες μη κατωτερότητος, ήταν η μελέτη RELY με τον ταμπίκατραν, η μελέτη ROCKET με το ριβαρόξαμπαν, η μελέτη Αριστότελ με το απίξαμπαν και σε αυτό το πίνακα συνοψίζονται τα αποτελέσματα. Τα καινούργια αντιπικτικά δεν είναι πολύ ανώτερα από τα κουμαρινικά, είναι πιο εύχριστα σαφώς. Τα ισχυμικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια είναι λιγότερα στην περίπτωση του ταμπίκατραν 150, που είναι ισχυρό και ίδια με τα υπόλοιπα. Εκεί που υπερτερούν είναι τα λιγότερα αιμορραγικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. Κάναμε και συζήτηση νωρίτερα με τον κύριο Σπέγκο και την κυρία Πορμαρίτουλου. Οι μείζονες αιμορραγίες είναι συνήθως ίδιες ή και λιγότερες στην περίπτωση του ταμπίκατραν 110 και του απίξαμπαν. Οι αιμορραγίες όμως του πεπτικού είναι περισσότερες με τη μεγάλη δόση του ταμπίκατραν και με το ριβαρόξαμπαν, πάντα σε σύγκριση με τα κουμαρινικά. Δεν υπάρχουν μελέτες που να συγκρίνουν απευθείας τα κουμαρινικά, τα NOAC μεταξύ τους. Θυμίζουμε πάλι αυτό που έδειξε πολύ ωραίο ο κύριος Γεράκης το πρωί, ότι κάτω από τα 30 ml δεν δίνουμε ταμπίκατραν. Μπορούμε να κατέβουμε και στα 15, κάτω από τα 30 κάθαρση κρεατινίνης δεν δίνουμε ταμπίκατραν. Για το ριβαρόξαμπαν και το απίξαμπαν μπορούμε να πάμε και λίγο πιο χαμηλά και συζητήσαμε επίσης και την χρήση του απίξαμπαν σε αιμοκαθερόμενους. Επίσης, τα αντιπικτικά, τα νεότερα, έχουν συγκριθεί με τα κουμαρινικά στην θρομβοεμβολική νόσο, πάλι μελέτες μη κατωτερότητος. Ήταν μελέτες που το μέτρο σύγκρισης ήταν το κλασικό, η παρήνη χαμηλού μοριακού βάρους για τις αρχικές πρώτες 5-7 ημέρες και μετά πέρασμα σταδιακό στα κουμαρινικά. Και υπήρχαν μελέτες που υπήρχε το ίδιο σχήμα, η παρήνη χαμηλού μοριακού βάρους και μετά ανταμπίγκατραν, είτε απευθείας μεγάλη δόση ριβαρόξαμπαν 15 mg δύο φορές τη μέρα και στη συνέχεια 20 mg μια φορά τη μέρα ή 10 mg επί 2 απίξαμπαν και στη συνέχεια 5 mg επί 2. Αυτό ήταν για θρομβοβολική νόσο και τα αποτελέσματα ήταν ουσιαστικά ότι ήταν ίδια, δεν υπήρχε διαφορά και στην ιχνητότητα και στα ισχυμικά και ίσως το απίξαμπαν και το ριβαρόξαμπαν είχαν λίγο λιγότερες μείζονες αιμορραγίες. Για να δούμε για τη διακοπή των αντιπικτικών των NOAC σε περίπτωση χειρουργείου, πρέπει να θυμόμαστε λίγο μερικά βασικά πράγματα της φαρμακολογίας, ότι το ταμπίγκατραν έχει κυρίως νεφρική αποβολή, ενώ τη λιγότερη νεφρική εξάρτηση έχει το απίξαμπαν. Έχουν ένα χρόνο ημισίας ζωής περίπου 12 με 17 ώρες, και ενώ η μέγιστη δράση τους είναι γρήγορα από την περός χορήγηση. Είναι περίπου, έχουν μια φαρμακοκινητική που μοιάζει πολύ με την συμπαρήνηση χαμηλού μοριακού βάρους. Αν δούμε εδώ τη φαρμακοκινητική του ταμπίγκατραν, βλέπουμε ότι εδώ είναι οι ώρες από τη δόση και βλέπουμε ότι αν έχουμε καλή νεφρική λειτουργία, κάθαρης κρεατινίνης πάνω από 80, βλέπουμε ότι έχουμε ένα πικ και σιγά-σιγά πέφτουν οι δέσεις. Στις 24 και 48 ώρες έχουμε πέσει κάτω τα επίπεδα. Ενώ εάν προχωράμε σε ψηλότερα επίπεδα νεφρικής δυσλειτουργίας, με κάθαρση ιδιαίτερα κάτω από 30 ή μεταξύ 50 και 30, βλέπουμε πόσο καθυστερεί να πέσουν τα επίπεδα, ακόμα και 72 ώρες. Δεν είναι η ίδια φαρμακοκινητική στο απίξαμπαν και το ριβαρόξαμπαν. Αυτά έχουν πιο γρήγορη νεφρική αποβολή και βλέπουμε το απίξαμπαν που είναι δύο φορές τη μέρα, κάνει τα πικ και γρήγορα πέφτουν τα επίπεδα. Και το ριβαρόξαμπαν κάνει ψηλότερα πικ επειδή είναι μια φορά τη μέρα και στη συνέχεια πέφτουν, αλλά ουσιαστικά στις 24 ώρες τα επίπεδα είναι αρκετά χαμηλά. Επομένως, πώς κάνουμε τώρα το πρακτικό μέρος, πώς σταματάμε τα NOAC σε προγραμματισμένο χειρουργείο.
Καταρχήν, όταν έχουμε ένα χειρουργείο το οποίο είναι εδώ στην ημέρα 0 και έχουμε αντιπηκτική, ας υποθέσουμε τη βαρφαρίνη, ξέρουμε ότι σταματάμε λίγες μέρες πριν, πρέπει να πέσει η δράση και στη συνέχεια, όταν το ξαναξεκινήσουμε, αργεί να ξεκινήσει. Οπότε υπάρχει ένα κενό εδώ, όπου ο ασθενής είναι χωρίς αντιπηκτική αγωγή. Είδαμε ότι εάν αυτό το κενό το γεμίσουμε με υπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους, έδειξε ωραία ο κύριος Αραβαντινός από τη μελέτη Bridge, ότι εδώ πολλές φορές δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό, γιατί αυτό αυξάνουμε τις αιμορραγίες χωρίς να προλαβαίνουμε κάποια ισχυμικά επεισόδια, όταν ο ασθενής είναι μετρίου κινδύνου. Δεν ισχύει αυτό, σας εξήγησε πολύ καθαρά για τις βαλβίδες τι κάνουμε. Επομένως, εδώ υποφελούμαστε στα ΝΟΑΚ ότι η φαρμακοκινή τους επιτρέπει την τελευταία στιγμή διακοπή, γιατί πέφτουν γρήγορα τα επίπεδα και τη γρήγορη επανέναρξη. Οπότε το κενό αυτό που μένει ακάλυπτο στους ασθενείς είναι πραγματικά σχετικά μικρό. Και ουσιαστικά βλέπουμε εδώ ότι αν το χειρουργείο είναι εδώ, αν δύο μέρες πριν διακοπεί το φάρμακο, με βάση το χρόνο ημισίας ζωής, θα αρχίσουν να πέφτουν τα επίπεδα έτσι, ώστε την ημέρα του χειρουργείου τα επίπεδα του φαρμάκου είναι μηδενικά. Και στη συνέχεια, μόλις το επιτρέψει η χειρουργική επέμβαση, συνήθως όχι την πρώτη μέρα, την επόμενη μέρα, γρήγορα ξαναεμφανίζονται τα επίπεδα ψηλά. Οπότε πραγματικά ο ασθενής είναι αρκετά καλυμμένος, χωρίς ανάγκη γεφυρικής αγωγής. Αυτά όλα μελετήθηκαν στη μελέτη POSIN, ήταν η μελέτη από του Δουκέτη και του Σπυρόπουλου, δύο Έλληνες της Διασποράς που έχουν κάνει τις περισσότερες μελέτες πάνω στη διακοπή των αντιπηκτικών φαρμάκων και στις οδηγίες για περιεγχειρητική χορήγηση. Η μελέτη λοιπόν POSIN ήταν μια μελέτη που πήρανε ασθενείς με κολπική μαρμαριγή, είχαν ψηλό Charge Vasc score αυτοί οι ασθενείς, ηλικίες 70 ετών, έπαιρναν οποιοδήποτε από τα νεότερα αντιπηκτικά. Και δοκίμασαν την πρακτική, δεν είναι τυχιοποιημένη μελέτη, είναι μια μελέτη παρατήρησης, η οποία είχαν σαν πρωτόκολλο να διακόψουν το φάρμακο μία ή δύο μέρες πριν από τη χειρουργική επέμβαση, ανάλογα αν η χειρουργική επέμβαση θεωρείται υψηλού κινδύνου ή χαμηλού κινδύνου. Και ο στόχος της μελέτης ήταν να διαβεβαιωθούν οι ερευνητές ότι με αυτή την πρακτική, τυφλά, κόβω το φάρμακο δύο μέρες, χειρουργούμε, αν τα άτομα αυτά θα έχουν λίγα ισχυμικά, κάτω από 2% και λίγα αιμορραγικά, κάτω από 1,5%, μάλλον ανάποδα, κάτω από 2% αιμορραγίες και κάτω από 1,5% ισχυμικά, στην περιεγχειρητική περίοδο των 30 ημερών. Και επιπλέον στη μελέτη αυτή μέτρησαν την υπολοιπόμενη δράση, μετρώντας τα επίπεδα του φαρμάκου, για να βεβαιωθούν ότι την ημέρα του χειρουργείου τα άτομα είχαν χαμηλά επίπεδα φαρμάκου, το οποίο επιτρέπει στο χειρουργό να χειρουργήσει με ασφάλεια. Στη μελέτη λοιπόν αυτή υπήρχαν κυρίως. 1/3 ήταν άτομα υψηλού κινδύνου χειρουργία, τα 2/3 ήταν σχετικά χαμηλότερου κινδύνου αιμορραγικές επεμβάσεις, κυρίως και κολονοσκοπήσεις, ενδοσκοπήσεις. Ο τύπος αναισθησίας ήταν γενική ή του άξονα, αλλά και τοπική. Επομένως, δεν υπάρχουν πολλά περιστατικά με ραχιαία αναισθησία. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θίγεται και στα σχόλια. Οι επεμβάσεις θα είναι καρδιοθωρακικές, όχι όμως bypass. Εδώ είναι κυρίως πνευμονεκτομές, λοβεκτομές και εμφύτευση βηματοδοτών. Ήταν γαστεντερικές, οι οποίες εκτός από τις κλασικές επεμβάσεις θα είναι και ενδοσκοπήσεις αρκετές, ορθοπαιδικά χειρουργία, ουρολογικά και γενικά χειρουργία. Αυτές ήταν τα χειρουργία στα οποία δοκιμάστηκε το σύστημα διακοπής δύο ημερών. Και πραγματικά είδαν ότι οι μείζονες αιμορραγίες ήταν περίπου 1,35 στα άτομα που έπρεπε να πήξαμπαν, 0,90 στο μεταπήγατραν, 1,85 στο ριβαρόξαμπαν. Αυτό δεν είναι τυχαιοποιημένο τίποτα, είναι απλώς στη σειρά αυτή. Οπότε πράγματι οι μείζονες αιμορραγίες ήταν κάτω από το 2% και οι αρτηριακές εμβολές ήταν πολύ χαμηλές. Επομένως η διακοπή αυτή των δύο ημερών δεν κόστιζε στον ασθενή αύξηση των αιμορραγικών. Και ουσιαστικά στους αρρώστους που διέκοψαν το φάρμακο, το αντιπηκτικό για 48 ώρες, ουσιαστικά όταν λέμε 48 ώρες είναι οι δύο μέρες πριν από το χειρουργείο και το πρωινό του χειρουργείου. Οπότε ουσιαστικά οι ασθενείς πάνε από την τελευταία δόση που έχουν πάρει το ΝΟΑΚ 63 ώρες περίπου. Και σε αυτά με αυτή τη διακοπή, τα επίπεδα του φαρμάκου πάνω από 50 νανογραμμάρια NML, το οποίο είναι μια υπολοιπόμενη δράση αντιπηκτική, ας πούμε, να σαν να έχεις INR2, ας το πούμε, είναι το 2%, 0,5%, 0,6% των ασθενών. Άρα, οι περισσότεροι ασθενείς, στην υπηρεσία ψηφιότητα των ασθενών, με αυτή τη διακοπή των δύο ημερών, έχει εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα που επιτρέπει οποιαδήποτε χειρουργική πράξη. Και βλέπουμε εδώ, ας πούμε, τα επίπεδα άνω των 50 ετών είναι στις 36 ώρες, 48 ώρες, 60 ώρες διακοπής, που συνήθως γίνεται η επέμβαση, ή 72 εδώ, ότι το ποσοστό των ατόμων με
υπολοιπόμενη δράση προοδευτικά μειώνεται, ώστε στις 63 ώρες, δηλαδή 2 μέρες διακοπής, τα επίπεδα του φαρμάκου είναι πάρα πολύ μικρά. Αυτό είναι το απίξαμπαν, το ίδιο πράγμα ισχύει και για τον ριβαρόξαμπαν, το ίδιο πράγμα ισχύει και για τον ταμπίκατραν. Επομένως, ουσιαστικά, είδαν ότι στη μελέτη αυτή, μελετώντας τα άτομα που έκαναν αιμορραγία και παίρνοντας σαν μέτρο σύγκρισης από όλη την ομάδα τα άτομα τα οποία είχαν επίπεδα κάτω από 30, το οποίο είναι πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα, τα άτομα τα οποία είχαν την ημέρα του χειρουργείου επίπεδα 30 με 50 είχαν μια 24% αύξηση των αιμορραγιών. Όταν ήταν πάνω το 50 είχε μια 43% αύξηση των αιμορραγιών, αλλά και πάλι τα όρια είναι αρκετά μεγάλα και δεν υπάρχουν πολύ μεγάλη ανησυχία. Έτσι λοιπόν, φτάνουμε στις κατευθυντήριες συστάσεις που ισχύουν. Υπάρχουν οι κατευθυντήριες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας πιο παλιά από την χρήση, για τη χρήση των ΝΟΑΚ. Υπάρχουν πιο πρόσφατες οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για τον προεγχειρητικό κίνδυνο και για τους ασθενείς με κολπική μαρμαριγή, οι χειρισμοί σε περίπτωση που άτομα με κολπική μαρμαριγή χρειάζεται να κάνουν χειρουργία. Και πιο πρόσφατα, το έδειξαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, στο CHEST, η δημοσίευση του Δουκέτη και Σπυρόπουλου για τον περιεγχειρητικό χειρισμό των αντιθρομωτικών φαρμάκων γενικά. Και οι μεν ευρωπαϊκές συστάσεις έχουν αυτά τα πολύπλοκα σχήματα. Τελευταία η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία κάνει έτσι φαντεζή σχήματα, όπου έχει τα διάφορα φάρμακα. Έχουν μάλιστα και το σχήμα των δισκίων που έχουν τον ταμπίκατραν, το ριβαρόξαμπαν, το απίξαμπαν και η διακοπή των ημερών. Είναι λίγο πολύπλοκο, δεν έχει καμιά διαφορά από το απλούστερο σχήμα που έχουν κάνει οι Αμερικάνοι του ACCP, όπου λένε ότι αν ανάλογα με το φάρμακο το οποίο είτε θα είναι απίξαμπαν, είτε ταμπίγκατραν, το οποίο το ξεχωρίζουν σε ταμπίγκατραν με καλή νεφρική λειτουργία ή ταμπίγκατραν με λίγο επηρεασμένη νεφρική λειτουργία, είτε το ριβαρόξαμπαν, και ανάλογα με τον τύπο της επέμβασης, αν είναι υψηλού κινδύνου για αιμορραγία, χειρουργείο ή χαμηλού, η αγωγή θα πρέπει να κοπεί 2 μέρες ή μία, ανάλογα, για όλα, εκτός από τον ταμπίγκατραν με νεφρική δυσλειτουργία, κάθαρση μεταξύ 30 και 50, γιατί κάτω από 30 δεν μπορεί να δώσει ταμπίγκατραν, να το θυμίζουμε αυτό. Όπου εκεί πρέπει να, σε υψηλού αιμορραγικού κινδύνου επεμβάσεις, πρέπει να κοπούν 4 μέρες το αντιπυκτικό. Και 2 σημαντικές επισημάνσεις. Υπάρχει και τα θέματα της περιοχικής αναισθησίας, αναφέρεται και ο Τζίμας. Υπάρχουν τα guidelines της American Society of Regional Anesthesia, τα οποία αυτοί ακόμα θέλουν ότι πρέπει να κάνουμε 5 μέρες διακοπή των ΝΟΑΚ και σε επιλεγμένες περιπτώσεις να βάλουμε και παρήνη χαμηλού μοριακού βάρους. Γίνεται τώρα μια μελέτη POS-2 στην Αμερική, όπου θα κάνουν τη στρατηγική αυτή έναντι της απλής στρατηγικής POS, δηλαδή 48 ώρες διακοπή, ακριβώς σε άτομα με περιοχική αναισθησία, γιατί τα άτομα αυτά υποαντιπροσωπευόντουσαν στη μελέτη την προηγούμενη. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε πάντα ότι υπάρχουν φάρμακα που αυξάνουν τη δράση των ΝΟΑΚ, δεν είναι μόνο η νεφρική λειτουργία. Δηλαδή, για παράδειγμα, η αμιοδαρόνη, η διλτιαζέμη, η βεραπαμίλη αυξάνουν τα επίπεδα. Η αμιοδαρόνη και η βεραπαμίλη του ταμπίκατραν, η διλτιαζέμη του απίξαμπαν, οι αντιβιωτικά. Και παίζουν και αυτά ρόλο. Τώρα για την επανέναρξη της αγωγής, συνήθως την πρώτη μέρα του χειρουργείου, φυσικά τίποτα. Την επόμενη μέρα, συνήθως μπορεί να ξεκινήσει δειλά μια μικρή δόση ενδεχομένως υπαρήνησης χαμηλού μοριακού βάρους. Αυτό είναι κοινή απόφαση με τους χειρουργούς. Και συνήθως από την δεύτερη και τρίτη μέρα, αν ο ασθενής δεν μπορεί να πάρει μάλιστα περώς φάρμακα, θα ξεκινήσει είτε πιο κανονική δόση υπαρήνησης χαμηλού μοριακού βάρους ή ΝΟΑΚ. Εδώ θυμίζουμε ότι αυτοί δεν είναι οι ασθενείς του τύπου που μας εξήγησε ο κ. Μακρυγιάννης. Είναι ασθενείς που παίρνουν αντιπυκτικά για κολπική μαρμαριγή ή φλεβοθρόμβωση. Και η επανέναρξη επίσης εδώ συνήθως ξεκινάει την δεύτερη προς τρίτη μέρα, αλλά αυτό, ο κανόνας αυτός εξατομικεύεται. Επομένως, σίγουρα το consensus είναι φυσικά να υπάρχει απόλυτη εξατομίκευση. Τα ΝΟΑΚ γενικά διακόπτονται 1 με 2 μέρες, συνήθως 2 μέρες, ανάλογα φυσικά με τον αιμορραγικό κίνδυνο. Δεν χρειάζεται γεφυρική αγωγή, αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο. Δεν έχει κανένα νόημα να αντικαταστήσει ένα φάρμακο με γρήγορη φαρμακοκινητική με ένα αντίστοιχο φάρμακο. Το ταμπίκατραν πρέπει να διακόπτεται, είναι το μόνο που πρέπει να διακόπτεται περισσότερες μέρες όταν υπάρχει νεφρική δυσλειτουργία. Αν την άλλη μεριά είναι το μόνο που έχει αντίδοτο, προσιτό αντίδοτο. Ο χρόνος τώρα της επαναχορήγησης μετεπεμβατικά απαιτεί σκέψη και συνεργασία με όλους. Και πρέπει όμως να πούμε επίσης ότι όλες οι συστάσεις έχουν μια χαμηλή τεκμηρίωση. Δεν είναι πολλές οι μελέτες. Όλα γράφουν «we suggest», είναι λιγάκι επιφυλακτικοί όλες οι διατυπώσεις και οι ασθενείς πολύ υψηλού αιμορραγικού κινδύνου σίγουρα δεν είχαν αντιπροσωπευτεί σε αυτές τις μελέτες. Επομένως, ο κάθε ασθενής είναι κάπως ιδιαίτερος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Θάνο. Θάνο, αν επιτρέψεις, έχουν έρθει 2-3 ερωτήσεις εδώ. Κρατήστε λίγο τις διαφάνειες, γιατί θα συνεχίσουμε 2 ακόμα εικόνες μετά, έτσι, και στο σημείο που σταματήσαμε. Η πρώτη ερώτηση είναι από τον κύριο Μαντουσάκη. Πόσο θεωρούμε το χαμηλότερο επιτρεπτό INR?
ο κ. Αρβαντινός, εσύ Θάνο. Ναι, ναι, ο Διονύσης, ναι. Ανάλογα τη βαλβίδα, ανάλογα αν έχουμε στόχο μια μεταλλική μητροειδή βαλβίδα που ο στόχος του INR θα είναι 3 με 3,5, άρα 3 το χαμηλότερο δυνατό. Υπάρχουν και κάποιες βαλβίδες που μπορούν με 2,5 INR. Ανάλογα ή στην κολπική μαρμαργή, ο στόχος INR μπορεί να είναι και λίγο χαμηλότερα, κάτω από 2,5 οριακά. Αυτή είναι η στόχη. Αλλά γενικότερα για ένα χειρουργείο θα πρέπει, για να μπει κάποιος σε ένα μείζον χειρουργείο, σίγουρα το INR θα πρέπει να είναι κάτω από 1,5 όσον αφορά το ίδιο το χειρουργείο. Αυτό. Και μια ακόμα ερώτηση, μια και είστε, ναι, ρωτάει ένας συνάδελφος, γενικά για οφθαλμολογική χειρουργία, κυρίως καταράκτη και οδυνατικές επιβάσεις, χρειάζεται διακοπή των αντιπικτικών ή αντιμεταλλιακών που μίλησε προηγουμένως ο κ. Καραγιάννης. Οφθαλμολογικές οδοντιατρικές. Όχι, είναι η απάντηση. Στις οδοντιατρικές, σε καταράκτη θεωρείται μηδενικού κινδύνου, σχεδόν μηδενικού κινδύνου, οπότε δεν διακόπτουμε. Στις οδοντιατρικές επεμβάσεις, αν είναι αφαίρεση κάτω από τριών δοντιών, πρακτικά θεωρείται και αυτή. Νομίζω ότι και στις παρουσιάσεις και ο κ. Σαββατινός και ο κ. Μακριάνης ήταν σαφείς ότι οι οδοντιατρικές που είναι κάτω από τρία δόντια και οι οφθαλμολογικές δεν έχουν λόγο να διακόπτουν τα φάρμακα. Αυτές είναι οι ερωτήσεις που υπάρχουν εδώ, ωραία. Θάνο. Ωραία. Από το ακροατήριο κάποια ερώτηση. Γενικά, πάντως, υπάρχει η τάση πάντα να διακόπτουμε περισσότερο τη αντιπικτική αγωγή. Κάναμε μια προσπάθεια με την κλινική να καταγράψουμε την καθημερινή πρακτική που ισχύει στο υγεία. Και ήθελα να ευχαριστήσω και τους χειρουργούς, ενδοσκόπους, ορθοπαιδικούς και των άλλων ειδικοτήτων που μας άφησαν να πλησιάσουμε τους ασθενείς τους, χωρίς να επέμβουμε στο μέρος της θεραπείας τους και να καταγράψουμε λιγάκι τι γίνεται. Δεν την έχουμε τελειώσει ακόμα, γιατί τρέχει μελέτη. Τα ερωτήματα ήταν πόσες μέρες συνήθως διακόπτουμε την ασπιρίνη, πόσες μέρες διακόπτουμε τα ΝΟΚ, αν γίνεται γεφυρική αγωγή ή όχι. Ο κ. Κουτάγερ έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να μαζέψει όλα τα περιστατικά τώρα. Είμαστε πολύ ευγνώμονες και με τον Γιώργο, τον αναγνώστου στο εργαστήριο που μας κάνει τα επίπεδα των φαρμάκων για την εμβυταλιακή αγωγή. Είναι εξαιρετική η βοήθειά του. Επομένως, το κύριο ερώτημα ήταν μήπως οι ημέρες που σταματάμε τα αντιθρομβωτικά ξεπερνούν τις επίσημες ιατρικές οδηγίες. Και αυτό βγάζει το πολύ ωραίο μιστάξι σαν τίτλο της μελέτης, για την οποία πιστεύω τον Σεπτέμβριο να την παρουσιάσουμε στο ΗΜΕΘΑ. Απλώς έτσι, σταχυολογώντας, είναι ότι στους πρώτους 100 ασθενείς, 28 είχαν γενικά χειρουργία, 26 ενδοσκοπήσεις, 15 ορθοπαιδικά και άλλα. Δεν είχαμε ισχυμικά επεισόδια, 4 αιμορραγίες μεταγχειρητικές, όλες σχετιζόμενες με υπαρήνη χαμηλού μοριακού βάρους. Και αν πάρουμε τα 32 άτομα από τα οποία είχαν ΝΟΑΚ, η οδηγία που είχαν από τους γιατρούς, και εδώ δεν επενεύουμε εμείς καθόλου στην. Είναι καταγραφική μελέτη, ήταν διακοπή από 1-8 ημέρες, ο μέσος όρος ήταν 3,5 ημέρες. Μάλιστα, είναι μερικοί άρρωστοι που σταματάνε τα ΝΟΑΚ 5 μέρες, 7 μέρες, 8 μέρες. Το οποίο που σας έδειξα με την φαρμακοκινητική είναι πολύ υπερβολικό. Θα έχουμε περισσότερα πράγματα. Και Σάβα, θέλεις να συνεχίσεις λίγο με τις. Θέλω να σας περάσω την εμπειρία που είχαμε με δύο κλινικές περιπτώσεις. Και αυτές οι κλινικές περιπτώσεις τις συζήτησα με τον Θάνο και είπαμε να τις βάλουμε για το λόγο ότι αναδεικνύουν ένα πρόβλημα που έχει η περιεχειρητική διαχείριση των αντιπικτικών και αντιμεταλλιακών φαρμάκων. Και αυτό το πράγμα είναι η συνεργασία των συναδέλφων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση περιεχειρητικής αγωγής και αυτές αφορούν τον αναισθησιολόγο, τον καρδιολόγο και τον χειρουργό. Η γνώμη δική μου είναι ότι θα πρέπει η χειρουργή να είναι ενήμερη και γνώστες του πώς διαχειριζόμαστε αυτά τα φάρμακα. Όχι σε μεγάλη βάση, γιατί οπωσδήποτε η διαχείριση των αντιμετωπιακών είναι δουλειά των καρδιολόγων, αλλά όσον αφορά την περιεχητική διακοπή ή επανέναξη αυτών των φαρμάκων, πρέπει και ο αναισθησιολόγος και ο χειρουργός να έχουν λόγο. Γι' αυτό το λόγο έβαλα δύο κλινικές περιπτώσεις που έχουν την πρώτη διαφάνεια, παρακαλώ. Αποχωράμε. Ναι, γιατί εδώ δεν το δείχνει. Ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι μια ασθενής η οποία είναι 80 χρονών, έπαιρνε αντιπικτικά για ανταγωνιστές βιταμίνης Κ, έπαιρνε συντρόμ, για κολπική μαμαργή. Και έρχεται στο νοσοκομείο με ένα κάταγμα ισχύου και ταυτόχρονα και μια αιμορραγία από το πεπτικό της. Βλέπετε εδώ την αιμοσφαιρίνη και το INR. Η αιμοσφαιρίνη της όταν ήρθε ήταν περίπου σε αυτά τα επίπεδα. Αρχίσαμε να ρίχνουμε την
το INR, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει το χειρουργείο. Όταν έγινε το χειρουργείο, η αιμορραγία που είχε άμεσο μετά το χειρουργείο ήταν μόλις 150 cc. Άρα, τι θέλαμε, είχαμε πετύχει τον πρώτο στόχο, δηλαδή να κάνουμε το χειρουργείο και να μην αιμορραγήσει ο άρρωστος. Όμως στην προσπάθεια, ο συνάδελφος να μπορέσει να μετατρέψει, να ξαναφέρει πάλι στην κολπική αιμορραγή την ασθενή, άρχισε να της δίνει από την πρώτη μέρα ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ. Η προσπάθεια δική μου ήταν ότι έχω την άποψη ότι παρά το γεγονός ότι το ανέφερε και ο κύριος Αβαντινός ότι η επανέναξη μπορεί να γίνει με κουμαρινικά, εκτός αν πρόκειται να γίνει επανεπέμβαση, εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε κανείς να περιμένει πάντα με μια υπαρήνη μικρού μικροβάρους που την ελέγχει καλύτερα, και παρά να περάσει κουμαρινικά αμέσως από την πρώτη μέρα. Αποτέλεσμα ήταν με τη διαχείριση αυτή που κάνανε να ανέβει το INR στο 5,6. Και ενώ είχαμε μια επέμβαση η οποία διατήρησε 150 cc μετά το χειρουργείο, ξαφνικά άρχισε η γυναίκα να αιμορραγεί και μετά βέβαια από 5 μέρες αναγκάστηκα να βρεθώ προ αυτής της κατάστασης, που η κατάσταση καταλαβαίνετε για μας δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Και σημαίνει ότι έγιναν επανειλημμένοι χειρουργικοί καθαρισμοί. Μπορέσαμε να διατηρήσουμε την πρόθεση, όμως η γυναίκα ανέπτυξε Candida albicans. Λόγω της ηλικίας αποφασίσαμε να μην κάνουμε αναθεώρηση της πρόθεσης και μια αντιμικιαστική αγωγή που δώσανε οι συνάδελφοι λοιμοξιολόγοι, μπορέσαμε και διατηρήσαμε τη γυναίκα χωρίς να χρειαστεί κάτι άλλο. Οπότε κατέληξε μετά από 3 χρόνια από κάποια άλλη αιτία. Βλέπετε λοιπόν ότι η κακή διαχείριση μετεχειρητικά είναι ένα πρόβλημα σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και βέβαια αυτό το αιμάτομο, όπως καταλαβαίνετε, εμάς τους ορθοπαιδικούς μας τρομάζει πάρα πολύ. Η δεύτερη περίπτωση είναι μια ασθενής που, από αυτές που οι δημοσιογράφοι της λέγουν επώνυμες κυρίες της Αθήνας, η οποία ήταν 70 χρονών, αρκετά δραστήρια, πήγαινε σε γυμναστήρια, έκανε γυμναστική, είχε μια αρκετά καλή δραστηριότητα για την ηλικία της, ίσως και παραπάνω από το μεσόωρο, και η οποία έπαθε ένα υποκεφαλικό κάταγμα και έγινε μια ημιαρθροπλαστική. Η γυναίκα αυτή έπαιρνε ντοακ για την κολπική της αιμορραγή. Στο νοσοκομείο που χειρουργήθηκε, οι καρδιολόγοι ήταν ανένδοτοι ότι θα πρέπει να γίνει bridging με δόση υπαρήνης 60 μιλικάν κλεξάν επί 2 και να χειρουργηθεί με αυτή την μετοσολογία. Ο ορθοπαιδικός ενέδωσε σε αυτή την προσπάθεια, γιατί υπερτονίστηκε το πρόβλημα του εγκεφαλικού, όταν η γυναίκα είχε ένα πολύ χαμηλό τσάτσουα σκορ, ο ορθοπαιδικός αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Κυρίως, εγώ όπως λέω πάντα, πρέπει να έχουμε μια γνώση αυτών των πραγμάτων και την διαχείριση, για να μην έχουμε κάποια προβλήματα. Αποτέλεσμα είναι η γυναίκα να πάθει λίμωξη, αιμάτωμα λίμωξη, επανειλημμένους χειρουργικούς καθαρισμούς. Αναγκάστηκε να γίνει η revision με μια πρόθεση, η οποία υπάρχουν όταν κάνουμε την αντικατάσταση λόγω λίμωξης, βάζουμε μια πρόθεση από τσιμέντο, η οποία έχει και αντιβιωτικό, μέχρι να κάνουμε το δεύτερο στάδιο. Θα κάνουμε την κανονική επέμβαση. Η γυναίκα όμως είχε μια πολύ κακή εξέλιξη. Έφτασε στη μονάδα της εντατικής με υπατική ανεπάρκεια και νεφρική ανεπάρκεια. Αυτή είναι η εικόνα του ισχύου της μετά από επανειλημμένους χειρουργικούς καθαρισμούς μετά την νοσηλεία της στην μονάδα εντατικής. Και βλέπετε εδώ πέρα ότι δεν έχουν αφαιρεθεί τα πάντα, όλα τα υλικά, μεγάλο μέρος των οστών, μια εξαιρετικά μεγάλη επέμβαση, στην οποία τοποθετήθηκε ένα ΒΑΚ για να μπορέσει να κλείσει η περίπτωση αυτή. Και πράγματι έκλεισε η πληγή της με μια μεγάλη ταλαιπωρία 4-5 ετών και η γυναίκα τώρα όμως είναι κατάκητη στο κρεβάτι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει πρόθεση, δεν έχει μυς, δεν έχει τίποτα. Άρα μια δραστήρια γυναίκα κατέληξε στο κρεβάτι. Άρα βλέπετε ότι η όχι καλή συμφωνία των συναδέλφων που αντιμετωπίζουν έναν ασθενή που έχει μια περιχειρητική διαχείριση αντιομπεταλιακών είναι πολύ σημαντικό. Έτσι θεωρώ ότι ο Κλεμανσό είχε δίκιο όταν έλεγε ότι ο πόλεμος είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήσουμε μόνο στους στρατιωτικούς. Και βέβαια ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η ομάδα εργασίας και η συνεργασία αυτών των συναδέλφων που μπλέκονται στην περιχειρητική και οι οποίοι είναι κυρίως γνώστες του αντικειμένου αυτού, νομίζω θα δώσει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Σάβα. Σας ευχαριστούμε. Νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε μια καλή συνεργασία και με τους χειρουργούς, με τους αναισθησιολόγους στο νοσοκομείο και να
συνεργαζόμαστε για την σωστή διαχείριση των αντιθρομβωτικών φαρμάκων. Νομίζω ότι ελπίζω να το βρήκατε χρήσιμο το τραπέζι και τις οδηγίες. Και δεν έχει διάλειμμα τώρα, μην κουνηθεί κανείς, έχει υπάρχει μια ωραία διάλεξη.